υπό άθλιες συνθήκες στην Ιδωμένη, αυτό δεν συνιστά ούτε προτεραιότητα. Ωραία. Ούτε μια καλύτερη. Και αν δεν το καταφέρουμε. Με συγχωρείτε, γιατί εξάλλου το αντικείμενο. Μην μιλάμε με αν. Ξέρετε τώρα, αν το καταφέρουμε. Μακάρι να το καταφέρετε. Μακάρι. Άρα αυτό προσπαθούμε. Ωραία. Σαν κυβέρνηση έχετε δεύτερο σχέδιο, αυτό το λέω. Λέω, θα υπάρξει ανακοίνωση σε σχέση με αυτά που λέω. Ανακοίνωση δηλαδή στη δική του την γλώσσα. Θα υπάρξουν σημεία, όπως είπα, πληροφόρησης και θα τους πληροφορούμε σε ποια σημεία μπορούμε να τους μεταφέρουμε και θα είμαστε έτοιμοι πάντοτε να τους μεταφέρουμε. Ναι. Τώρα, Αυτό το θέμα θα παρακολουθηθεί. Κύριε Υπουργέ, αύριο θα έχει λήξει. Θα έχει λήξει το θέμα της Συνόδου, θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει θέμα να πάρει μια απόφαση η Σύνοδος να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι εκτός από εμάς και την προσπάθειά μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους πρόσφυγες, δηλαδή να και στηρίζουν την πληροφόρησή τους πάνω στην ελπίδα των προσφύγων, ότι σωστό, θα ανοίξουν τα σύνορα, ότι θα μεταφερθούν. Σωστό. Ξέρετε, σε μια τέτοια διαδικασία συνήθως υπάρχει η αλληλεγγύη που εκδηλώνεται αφιδόλευτα από τον ελληνικό λαό και από την άλλη μεριά υπάρχει και η εκμετάλλευση. Δηλαδή κάποιες μαφίες, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, βγάζουν κέρδη εκμεταλλευόμενοι τους πρόσφυγες. Έχουμε συλλάβει κάποιους από αυτούς και θα ενταθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ και, κύριε Υπουργέ μου, επειδή είσαι άποψη που δεν έχει και αλλεργία στην κριτική όπως μερικοί άλλοι δικοί σου, να πούμε ότι και το κράτος έχει αμελήσει εδώ σε αυτό το σημείο, έχει αφήσει στις μαφίες το περιθώριο να δρουν. Στην ουσία έχει χωρίσει ένα κομμάτι της εξουσίας του. Όχι, δεν έχουμε χωρίσει κανένα κομμάτι της εξουσίας. Μα πώς θα γίνει? Ή τουλάχιστον της κυβερνητικής εξουσίας. Υπάρχουν μαφίες, αφού το ξεκινήσαμε με αυτή την ορολογία, εγκληματίες αν θέλετε, συνειδητοί εγκληματίες, και προσπαθούμε να ελέγξουμε, μόνο που αυτοί οι άνθρωποι κινούνται στο σκοτάδι και χρειάζεται μερικές φορές να κινηθούμε και εμείς στον ίδιο χώρο ώστε να μπορέσουμε να τους συλλάβουμε. Μήπως επενδύεται πολλά στην Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή όποια απόφαση και να ληφθεί δεν περνάει δυστυχώς και από την Τουρκία, δηλαδή να υλοποιήσει η Τουρκία την απόφαση που θα λάβει η Ευρώπη σήμερα αύριο? Όποια απόφαση και να ληφθεί θα υπάρχει και το ζήτημα της εφαρμογής της και του τρόπου εφαρμογής της. Άρα εμείς τι λέμε στους πρόσφυγες, ότι διαμορφώνονται και υπάρχουν ήδη καταβλισμοί, πώς να το πει κανένας, κέντρα φιλοξενίας πιο σωστά, όπου η διαμονή τους, η σύντησή τους, η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη είναι χιλιάδες φορές καλύτερη από το να μένει κάποιος σε ένα χωράφι στην Ιδωμένη. Από εκεί διαμορφώνεται και η ελπίδα και με βάση την απόφαση να μεταφερθούν με νόμιμα και ασφαλώς στη χώρα της επιλογής τους. Άρα αυτό που είναι ορθό να κάνουν και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους κτλ. Είναι να ακολουθήσουν τις συμβουλές της ελληνικής κυβέρνησης, να μην ακολουθήσουν τις συμβουλές διάφορων που με επίτηδες ή αν θέλετε από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλοι που είναι με ανεύθυνο τρόπο το κάνουν. Με καλή πρόθεση, ας πούμε, αλλά με ανεύθυνο τρόπο. Με ανεύθυνο τρόπο. Πάντα υπάρχουν. Κατά την άποψή μου, ο ίδιος μπορεί να λέει ότι αυτός είναι υπεύθυνος. Ναι. Αλλά να ακολουθήσουν αυτές και να μην βάζουν σε κίνδυνο ούτε τις οικογένειές τους ούτε κανέναν άλλον. Σας λέω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 χιλιόμετρα η Νέα Καβάλα και το Χέρσο, δύο από τα πολύ καλά κέντρα φιλοξενίας. Λίγα χιλιόμετρα παρακάτω είναι τα Διαβατά που είναι relocation κέντρο, center, και υπάρχουν, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται και αύριο θα παραδοθεί στο πρώην στρατόπεδο Ευθυμιόπουλου, στο Κουτσόχερο, το πρώην στρατόπεδο Παπαδάκης, αν δεν καλά σε αυτήν το όνομά του, στη Φιλιππιάδα, το πρώην αεροδιάδρομο στην περιοχή, σε περιοχή στα Γιάννενα. Ήδη λειτουργεί στην Κόνιτσα, θα λειτουργήσει και στα Δολιανά, μικρή δομή φιλοξενίας, και θα διαμορφώνονται ως ημέρε τέτοιες δομές φιλοξενίας που εγώ καθημερινά κάνω συνεργασίες με δήμαρχους και περιφερειάρχες, ώστε αυτή η δομή σε αυτή τη φάση να μπορέσει
να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αύριο που θα έχει κλείσει το θέμα με την Σύνοδο και θα έχει κλείσει, επιβεβαιώντας ότι θα είναι κλειστά τα σύνορα καταρχήν. Ναι. Είμαστε σε θέση εμείς σαν κράτος να τους πάρουμε από Δευτέρα, πείθοντάς τους, όχι με τη βία, να τους πάρουμε και να τους βάλουμε αλλού. Θα τους από σήμερα είμαστε έτοιμοι. Όλους και τους 12.000. Από σήμερα, όχι μόνο τους 12.000, αλλά και τους 4.000 που είναι στον Πειραιά. Οι οποίοι επίσης φεύγουν. Δεν φεύγουν. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, αν έχω καταλάβει σωστά. Γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να πάνε στην Ιδωμένη. Στην Ιδωμένη. Και λέει, και αν ανοίξουν, να είμαι εγώ μπροστά να περάσω. Δεύτερο, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να σας πω ότι στο σχέδιο απόφασης δεν θα πρέπει να μιλάει σε καμία περίπτωση για μια Ευρώπη με κλειστά σύνορα. Ναι, έλα όμως που θα μιλάει με τον τρόπο της. Το πρακτικό θέμα έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την Ευρώπη να μην είναι χώρες φρούρια. Και σε αυτό το επίπεδο θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει ένα κομμάτι στην απόφαση το οποίο να μιλάει για κυρώσεις σε χώρες που πηγαίνουν για μονομερείς ενέργειες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ένα από τα βασικά ζητήματα. Το πρακτικό είναι να πιστούν οι άνθρωποι να φύγουν. Αλλά το θέμα, κοιτάξτε, από την άποψη, πώς να το πω, ακόμα και της δικιάς μας ψυχολογίας, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελπίδα. Θα περάσουν στη φάση, άρα πρέπει αυτό και το παίρνουμε υπόψη μας, της μιας απογοήτευσης, ότι δεν πρόκειται αύριο, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα να ανοίξουν τα σύνορα από την πλευρά των Σκοπίων. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και μετά θα υπάρχει η αναζήτηση ενός τρόπου που μπορούμε να την προσφέρουμε οργανωμένα. Πάνω σε αυτό το οργανωμένα εμείς δουλεύουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Θα ήθελα την πρόβλεψή σας, είστε έμπειρος πολιτικός, πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι προβλέπετε ότι θα συμβεί με την υπόθεση του κ. Μουζάλα, που φαίνεται ότι στην κυβέρνηση δημιουργεί μια τριβή. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, μια τριβή. Την πρόβλεψή σας ζητάω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να σας πω τη θέλησή μου, δεν μπορώ να σας πω την πρόβλεψή μου. Με την έννοια ότι θέλω ο Γιάννης Μουζάλας να είναι στην κυβέρνηση, ο Πάνος ο Καμένος να είναι στην κυβέρνηση και όλοι μαζί να προσπαθούμε για το καλύτερο. Αφού θέλεις πρόβλεψη, θα την κάνω εγώ. Θα γίνει αυτό που λέει ο κ. Βίτσας. Δεν προκύπτει τον κύριο Καμένο, εγώ θα πω. Δεν αμφισβητεί τον κύριο Βίτσα, αλλά ο κύριος Καμένος μέχρι τώρα. Δεν είναι εκεί. Αυτό ξέρετε τώρα. Εσείς έχετε, με συγχωρείτε. Όχι. Εσείς όσοι δημοσιογράφοι και σχολιαστές, έχετε την εξής ελευθερία που θα την είχα και εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος. Συγγνώμη, αφού εγώ είπα ότι έχετε δίκιο τώρα, γιατί. Για μένα, παρακαλώ. Έχετε την ελευθερία, όχι απλώς να διατυπώνετε την άποψή σας ή να κάνετε προβλέψεις. Βεβαίως, αυτό είναι και δικαίωμά σας. Εμείς ως άνθρωποι, όχι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, αυτά είναι, πώς να σας το πω, μικρά πράγματα. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι κάποιος άλλος που να έχει ξεκινήσει από ένα άλλο επάγγελμα. Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, όμως κάτι. Όταν διαβάζω εγώ χθες το βράδυ τη δήλωση του κυρίου Καμένου, χθες τη νύχτα έτσι, σας λέω, ότι έχω δημόσια δηλώσει ισχύ, δεν αλλάζω θέσεις, αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, παρέτηση Μουζάλα προϋπόθεση. Πείτε μου εσείς, τι καταλαβαίνετε από αυτό, τι να κάνει, αν καταλαβαίνω λάθος. Τι να κάνει ο κακομίζος σχολιαστής, ρωτάει. Καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τα τη ίδια στιγμή πρέπει, φαντάζομαι, να επικεντρωθούμε στη μάχη που δίνουμε σήμερα αυτό και αύριο. Απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και να συζητήσουμε, μισό λεπτάκι, και να συζητήσουμε με καλό πνεύμα και με πνεύμα συνεργασίας, με ένα συνεργατικό πνεύμα, οποιαδήποτε άλλα ζητήματα. Σας εγώ επαναλαμβάνω, ο Πάνος ο Καμένος, ο Γιάννης και ο Γιάννης ο Μουζάλας έχουν προσφέρει πολλά σε αυτή τη διαδικασία. Στη στιγμή, αν δεν ήταν ο Πάνος ο Καμένος, θα υπήρχαν, αν θέλετε, θα υπήρχε πρόβλημα και για χιλιάδες ακόμα θέσεις φιλοξενίας. Αν δεν ήταν ο Γιάννης ο Μουζάλας, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο σε σχέση με το προσφυγικό. Άρα, να μείνουμε σε αυτό. Ναι, αλλά φανταστείτε όμως και το δράμα του καημένου του σχολιαστή που διαβάζει αυτό το tweet στις 11.30 ώρα το βράδυ. Τι θέλετε να καταλάβει? Την αποσυμπάσχω, κύριε Οικονομέα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς την Τζολή, παρεμπιπτόντως, την είδατε χτες? Όχι, όχι. Γιατί είδα μερικούς εκεί, όχι υπουργούς, εκεί διάφορους εκεί, όταν τρέχανε τα σάλια τους εκεί που πήγαινε στο Μαξίμου. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι κατά τη γνώμη μου καλά. Και είναι πολύ καλό που ήρθε η πρέσβυρα καλής θέλησης του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που διακτηνίζουν το βίντεο σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το βίντεο να το δει και ο υπουργός που δεν την είδε, Τζολή. Πάμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Thank you very much for your role, for your efforts, for your visit, in order to highlight this very important.